Ανάφορε για αύξηση τη ιδιωτική αγορά όπλων μεταξύ των ριζοσπαστικών Ισλαμιστικών ομάδων των Σαλαφιστών έχουν ρίξει φω στου κινδύνου τη αύξηση του σαλαφισμού και του ατομικού εξοπλισμού των μελών του στην Τουρκία. Η ανησυχία σχετικά με τον εξοπλισμό των ομάδων αυτών ξεκίνησε όταν ο Μουσουλμάνο τηλεαγγελίστη Αχμέτ Μαχμούτ Ουνλού, επίση γνωστό ω Αχμέτ Χότζα έγινε πρωτοσέλιδο στις αρχές Σεπτεμβρίου όταν προειδοποίησε τις τουρκικές αρχές για την αύξηση του εξοπλισμού μεταξύ των ενώσεων των Σαλαφιστών. Υπάρχουν περίπου 2.000 σύλλογοι. Αυτοί παίρνουν τα όπλα, δήλωσε ο Ούντλου σε τηλεοπτική συνέντευξη στι 9 Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντα τι ομάδε να ετοιμάζονται για εμφύλιο πόλεμο. Η προειδοποίηση του Ούντλου ώθησε το Υπουργείο Εσωτερικών τη Τουρκία να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το θέμα. Οι ανησυχίε για την παρουσία των Σαλαφιστών στην Τουρκία δεν είναι καινούριε. Σύμφωνα με μια έκθεση πληροφοριών του 2015, η ιδεολογία του Σαλαφισμού έχει περίπου 20.000 υποστηρικτέ στην Τουρκία. Το 2019, μια ομάδα Σαλαφιστών με όπλα φέρεται να επιτέθηκαν σε μέλη μια υπερσυντηρητική θρησκευτική τάξη γνωστή ω Ισμαϊλάνγκα. Σύμφωνα με τον θεολόγο Τζεμίλ Κιλίκ, ο κύριο λόγο πίσω από αυτόν τον αγώνα είναι οι ιδεολογικέ διαφορέ. Ο Σαλαφισμό στοχεύει τι θρησκευτικέ αιρέσει, πιστεύοντα ότι υπονομεύουν το Ισλάμ. Είναι εναντίον του Σουφισμού, των Ιερών, των Σεήχηδων και των Δερβίσιδων. Ο Σαλαφισμό έχει αυξηθεί ιδιαίτερα δυναμικά στι κυρίω κουρδικέ, νοτιοανατολικέ και ανατολικέ περιοχέ τη Τουρκία, με οργανώσει σαλαφιστών να προσεγγίζουν του ντόπιου ανοίγοντα ενώσει και ιδρύματα, αναφέρει ο Κιλίτσι. Ο Αγιάν Ακάν, ψυχίατρο που βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματο Σουμούτ, είπε ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιο παίρνει τα όπλα. Αντίθετα, είναι η έκταση του μη εγγεγραμμένου εξοπλισμού στην Τουρκία. Ο Ακάν είπε ότι περίπου 26 εκατομμύρια έχουν πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα στην Τουρκία, με μόνο 4 εκατομμύρια από αυτά νόμιμα. Ο εμπειρογνώμονο ασφαλεία Αμπντουλά Χαγκάρ είπε επίση ότι το λαθρεμπόριο όπλων στην Τουρκία από τη Συρία και το Ιράκ έχει φτάσει σε σοβαρά επίπεδα.